Καλησπέρα σας. Σας μεταφέρω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την εργατική τάξη της Παλαιστίνης που αντιστέκεται την άντετη κατοχή εδώ και 75 χρόνια, που ήδη το Ισραήλ έχει πράττει έγκλημα στη Γάζα και στην Παλαιστίνη με εθνική κάθαρση, σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες, όπως ήδη ο σύντροφος μας. Δεν έχουν αφήνει το νοσοκομείο, το δημοσιογράφος, ούτε κανένας. Το Ισραήλ δεν πολεμάει ένα τακτικό στρατό. Το Ισραήλ σκοτώνει γυναίκες και παιδιά. Δυστυχώς όλα αυτά τα εγκλήματα που ξεπέρασαν του ναζισμού και του φασισμού και όλα τα εγκλήματα των εποχών, στην λεπτομέρεια, όσο στη μίευθυνση, στην λεπτομέρεια, γίνονται μπροστά από τη δειλή η στάση της διεθνής κοινότητας και με την ενίσχυση και υποστηρίξη των εμπεριαλιστών που του παρέχουν την πολιτική κάλυψη και την ενισχύουν οικονομικά και στα βιοφωνικά όπλα. Εγώ πιστεύω μπροστά όλα αυτά τα εγκλήματα και τη διεθνή στάση δεν παραμένει στον Παλαιστινιακό λαό μόνο τους λαούς, μόνο εσείς και με τους αγώνες σας. Εμείς αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και εμείς παρά όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν ξεπεράσει και τα σύνορα της Παλαιστίνης και τώρα στη Λίβανο και παντού, πιστεύω ότι θα συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την νίκη, γιατί από την αγώνες σας και την υποστηρίξη σας και την αλληλεγγύη σας αντλούμε τη δύναμη του κουράγιου μέχρι την νίκη. Ζήτω αγώνες της εργατικής τάξης, ζήτω αγώνες των λαών και ζήτω η διεθνή αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.